Το πρώτο κρούσμα πότε σε δημοτικό σχολείο, παιδιά, στην περιοχή της Ευκαρπίας. Ναι. Από την άμεση επαναλειτουργία των σχολείων, λοιπόν, προέκυψε και αυτό. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε, ήταν δεδομένο στατιστικά, αν το δεις. Εδώ συνέβη, λοιπόν, σε μια εκπαιδευτικό ασυμπτωματική η δασκάλα, να το σημειώσουμε αυτό. Ωστόσο, βρέθηκε θετική, οπότε ενεργοποιήθηκε η διαδικασία που υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις. Κλείνει το τμήμα για 14 ημέρες. Το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Όπως έχουμε ενημερωθεί, σήμερα θα γίνει και απολύμανση στους χώρους του σχολείου, προκειμένου να είναι ακόμη πιο ασφαλείς οι υπόλοιποι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που θα βρεθούν στις τάξεις. Το ναι. Καλό, ξαναλέω, είναι ότι η δασκάλα τουλάχιστον είναι καλά στην υγεία της. Το σημαντικό. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, σκεφτείτε τώρα την αγωνία, στον Εύρο, την αγωνία των από γονιών την κακοκαιρία και των εκπαιδευτικών. Βέβαια.